Η μια πλευρά της καταγωγής μου είναι από τη Σαμψούντα. Η άλλη πλευρά είναι από τους Έλληνες της Νοτιού Ιταλίας, τους Γκρικάνους, από τη Μάγνια Κρέσια, τη Μεγάλη Ελλάδα. Το λέω αυτό για να σας πω πως συζητούσα με έναν Γκρικάνο της προάλλες, με έναν Έλληνα δηλαδή, της Μεγάλης Ελλάδας, και με ρωτούσε πώς και δεν έχει μαφία ή κοζανούστρα ή τραγκέτα ή οποιαδήποτε τέτοιου τύπου συμμορία η Ελλάδα. Και του είπα, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Στην Ελλάδα οι συμμορίες αυτού του τύπου είναι επίσημες, είναι το ίδιο το κράτος, με πρώτους και καλύτερους τους πολιτικούς. Είμαστε γεμάτοι από συμμορίες. Μια μεγάλη συμμορία είναι η πολιτική λοιπόν και τα κόμματα. Τα κόμματα, ακόμα και τα καινούργια που μπαίνουν στη Βουλή, είναι συμμορίες, λειτουργούν σαν συμμορίες. Τι σημαίνει συμμορία? Ότι κοιτάνε μόνο το συμφέρον και βάζουν μόνο δικούς τους ανθρώπους στα διάφορα πόστα. Άλλες συμμορίες. Η συμμορία των δημοσιογράφων. Τους βλέπετε, δεν είναι δημοσιογράφοι αυτοί. Είναι αλητήριοι. Είναι πόρνες, όπως έλεγε και ο αρχισυντάκτης του New York Times παλιότερα. Είναι πόρνες οι οποίες πουλάνε το πνεύμα τους σε όποιον τους δίνει λεφτά. Αυτό λέγεται εκπόρνευση. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, είναι, να μην το πω με τη βαριά λέξη, είναι πόρνες, εκτός από συμμορία οι δημοσιογράφοι. Είναι οι πολεοδόμοι, αυτοί οι οποίοι για να λαδώσεις, να φτιάξεις το σπίτι σου, άλλη μια συμμορία. Είναι τα ΜΑΤ, δεν βάζω όλη την αστυνομία μέσα, γιατί εντάξει, έχει τεράστιες ευθύνες με την εγκληματικότητα που πήγε στον ουρανό, αλλά έχει και κάποιους αστυνομικούς που παλεύουν να σταματήσουν την εγκληματικότητα. Αλλά τα ΜΑΤ ειδικά λειτουργούν σαν συμμορία. Συμμορία πάνω από νόμους, πάνω από σύνταγμα, πάνω από οτιδήποτε. Τους έχετε δει, δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Άλλη συμμορία. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, όχι όλοι, αλλά ένα μεγάλο μέρος από αυτούς είναι, λειτουργούν ως συμμορία. Πάμε παρακάτω. Οι δικηγόροι. Ένας φίλος δικαστής και μια γνωστή μου εφέτησα δικαστήνα μου έλεγε ότι καλύτερα να πας στο δικαστήριο χωρίς δικηγόρο. Με το που βλέπουν δικηγόρο οι δικαστές καταλαβαίνουν ότι είσαι ένοχος. Και πραγματικά όσες φορές έχω πάει στο δικαστήριο, έχω πάει χωρίς δικηγόρο. Διεθνολόγος είμαι, 5-10 πράγματα γνωρίζω από νομικά, οπότε υπερασπίζουμε τον εαυτό μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και όποτε πήγα με δικηγόρο παλιότερα, καταδικάστηκα. Όχι για ποινικά πράγματα, έτσι. Μην μου αρχίσετε να μου λέτε διάφορες μπουρδες. Μερικοί. Ποια είναι η καινούργια συμμορία η οποία προστέθηκε πρόσφατα και σε αυτήν ήθελα να αναφερθώ από την αρχή. Η συμμορία των γιατρών. Αυτό το πράγμα το οποίο κάποτε το τιμούσαμε, ακούγαμε γιατρός και αισθανόμασταν ότι είναι κάτι πολύ σεβαστό γιατί ασχολείται με τη ζωή του ανθρώπου, στην υπόθεση αυτή του ψευδοϊού και της απάτης της τεράστιας με τις καραντίνες κτλ. Λειτουργήσαν σαν συμμορία και όσοι δεν ήταν συμμορία, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, γίνανε συμμορία. Είναι αμοιβόμενοι από τις φαρμακευτικές εταιρείες με τον πλάγιο τρόπο. Τα παίρνουν από παντού, παίρνουν φακελάκια, παίρνουν, απειλούν, εκβιάζουν, ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία, πούσερε γεννηματά, Μακαρίτη, Λεβέντη, που έτυχε να είμαι και σύμβουλός σε ένα διάστημα, που έφτιαξες το ΕΣΥ, το καταστρέψανε, το διαλύσανε. Άρα λοιπόν η τελευταία συμμορία είναι η υγειονομική. Τους είδα και στις διαδηλώσεις που κάνανε μόνο για την πάρτι τους να ξαναπροσληφθούν. Δεν είπανε λέξη, όπως έγινε στο εξωτερικό, από τέτοιες περιπτώσεις, στην Ιταλία για παράδειγμα, λέξη για το ότι το εμβόλιο είναι θανατηφόρο, δημιουργεί παρενέργειες. Μόνο για την πάρτι τους οι υγειονομικοί, οι οποίοι αγωνίστηκαν. Αλίμονο στην κοπέλα που αυτοκτόνησε. Ποιος ξέρει τι τράβηξε η κοπέλα αυτή για αυτοκτόνηση. Η τελευταία λοιπόν συμμορία είναι οι γιατροί. Γίνανε ολοκληρωτικά συμμορία με την καραντίνα και παραμένουν συμμορία. Η χειρότερη συμμορία, γιατί παίζουν με τον ανθρώπινο πόνο. Πηγαίνετε σε ένα νοσοκομείο για να δείτε τι συμμορία είναι αυτή. Να δείτε πώς λειτουργούν. Αλητήριοι εντελώς. Καμία σχέση με τον όρκο του Ιπποκράτη, καμία σχέση με τον γιατρό που ξέραμε εμείς, ο οποίος φρόντιζε και αγαπούσε τον άνθρωπο. Αυτές λοιπόν
είναι οι κουβέντες μου περί συμμοριών. Μείνετε μακριά από συμμορίες, αδέρφια. Μείνετε μακριά. Και κυρίως μείνετε μακριά από τις κομματικές συμμορίες. Μικρές και μεγάλες. Τα ίδια σκατά είναι. Και το απέδειξαν επανειλημμένα. Μακριά λοιπόν από συμμορίες. Και η απάντηση σε όλες αυτές τις συμμορίες είναι ο πολίτης, νομοθέτης, δικαστής, ο πλήτης, η άμεση δημοκρατία δηλαδή, η δημοκρατία του Ιωάννη Καποδίστρια, αυτή που επέβαλε στην Ελβετία το 1815 και αυτή που έγινε το 2014 στην Ισλανδία. Η ελληνική δημοκρατία είναι η μόνη μας ελπίδα. Με τον πολίτη, επαναλαμβάνω, με τον λαό, νομοθέτη, δικαστή και ο πλήτη. Με το όπλο στο σπίτι του για να υπερασπίζεται ο ίδιος, όπως κάνει ο Ελβετός, με την εγκληματικότητα να είναι μηδενική, η χαμηλότερη στον κόσμο. Αλλά αυτά θα τα εξηγήσουμε και άλλες φορές. Αυτό που θα ξανααποκλίνοντας είναι μείνετε μακριά από συμμορίες.